Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα, 23 Αυγούστου σήμερα. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Συμπλοκή μεταξύ οπαδών στο νησί της Αμοθράκης. Βγήκαν μαχαίρια και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Κλοπή σημειώθηκε σε κατάστημα ρούχων στην Αλεξανδρούπολη. Ο νεαρός πιάστηκε σε βίντεο που δημοσίευσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Συνεχίζονται ασταμάτητα οι ροές των παράτυπων μεταναστών μέσω Βουλγαρίας. Στο πεδίο, ειδικά εκπαιδευμένες δυνάμεις του στρατού. Αναστάτωσε ένα ολόκληρο νησί και κινητοποίησε την αστυνομία το περιστατικό συμπλοκής μεταξύ οπαδών, περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στη Σαμοθράκη. Οπαδοί δύο ομάδων έβγαλαν ακόμα και μαχαίρια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ορισμένων εξ αυτών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για τα δεδομένα του νησιού που βουλιάζει από τουρίστες το φετινό καλοκαίρι. Τουλάχιστον 4 άτομα συνελήφθησαν μετά το περιστατικό κατά το οποίο τραυματίστηκαν στη Σαμοθράκη δύο οπαδοί συγκεκριμένης ομάδας ερχόμενοι σε συμπλοκή με οπαδούς άλλοι σύμφωνα με το reporter.gr. Όπως αναφέρει η ενημερωτική ιστοσελίδα, οι συλλήψεις έγιναν στο νησί όπου μετέβησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Εκεί του νησιού έχουν αναστατωθεί από το περιστατικό και ζητούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ρεπόρταλ, ζητούν ακόμα και τη διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένου οπαδικού στεκιού. Σημειώνεται ότι οι τραυματίες της συμπλοκής που αναστάτωσε το νησί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για τα δεδομένα του νησιού, το οποίο βουλιάζει από τουρίστες το φετινό καλοκαίρι. Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε ένας νεαρός άνδρας, τον οποίο κατέγραψε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καταστήματος στην Αλεξανδρούπολη να αδειάζει το ταμείο. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου και το γνωστοποίησε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, δημοσιεύοντας μάλιστα το βίντεο με την κλοπή. Πρόκειται για ένα κατάστημα ρούχων που λειτουργεί στο κέντρο της πόλης. Η ώρα είναι 9:04, είναι Σάββατο πρωί και όλα δείχνουν ότι είναι ένα ακόμα ήρεμο αυγουστιάτικο πρωινό στην αγορά της Αλεξανδρούπολης. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα όμως, την ηρεμία αυτή διαταράσσει ο μαυροφορεμένος νεαρός άνδρας με το καπέλο στο κεφάλι και τον καφέ στο χέρι. Μπαίνει σαν κύριος, παρατηρεί ότι απουσιάζουν όλοι και βρίσκει την ευκαιρία να αρπάξει ό,τι έχει μέσα το ταμείο. Οι κινήσεις του καταγράφονται καρέ-καρέ από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένο μέσα στο κατάστημα ρούχων. Ο νεαρός φαίνεται καθαρά να ανοίγει και να παίρνει χρήματα από το ταμείο, όπως καθαρά φαίνονται και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Ο άνδρας κατάφερε να δράσει εκμεταλλευόμενος την απουσία των εργαζομένων, αλλά η τύχη του τελείωσε λίγες ώρες αργότερα. Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, εφιστώντας την προσοχή των συναδέρφων του, αφού όπως έκανε γνωστό στην ανάρτησή του, ο νεαρός μπαίνει σε πολλά κεντρικά καταστήματα της Αλεξανδρούπολης. Ο άνδρας συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στο κέντρο της πόλης και είναι πια αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα θωρακίζονται ενώ παρατηρούνται ροές μεταναστών μέσω της Βουλγαρίας. Αυτό δήλωσε στη Δέλτα Τηλεόραση ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων του Εύρου, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη των Υπουργών Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη καθώς και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στον Εύρο. Εναλλακτικές διαδρομές για να συνεχίσουν την παράνομη δραστηριότητά τους. Ψάχνουν τα κυκλώματα των διακινητών και φαίνεται πως τις βρίσκουν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοριοφυλάκων του Εύρου. Εκεί παρατηρείται πια μεγάλη δραστηριότητα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ειδικά εκπαιδευμένων δυνάμεων στην περιοχή. Για μας καλές επισκέψεις. Καλά έρχονται οι υπουργοί και βλέπουν τα πράγματα. Πώς είναι εδώ πάνω στην περιοχή μας, τα πράγματα που τα μεταφέρουμε τόσο και στην πολιτική όσο και στη φυσική ηγεσία. Το θέμα είναι το μετά. Το θέμα είναι τα μέτρα που ανακοινώνονται και πόση αποτελεσματικότητα θα έχουν. Θα ήθελα να το μάθει όλος ο κόσμος και να το ξέρουν όλοι και όλες ότι πραγματικά στο κομμάτι που υπάρχει φράχτης και στο νότιο κομμάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί, τα 27 χιλιόμετρα περίπου, και το παλιό το κομμάτι εκεί που έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση που είναι το χερσαίο κομμάτι των 12 χιλιόμετρων.
Πραγματικά εκεί τα σύνορα, το τονίζω, είναι θωρακισμένα και απροσπέλαστα. Όμως μας λείπουν άλλα περίπου 160 χιλιόμετρα ολόκληρης ορογραμμής του Εύρου, του ποταμού Εύρου. Έχουμε πρόβλημα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Πρόκειται για ειδικά εκπαιδευμένους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι συνδράμουν τους σύνοριοφύλακες στο έργο της φύλαξης των σύνορων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο ορεινός όγκος, κυρίως του Μεγάλου Δερίου και πιο πάνω, προς Ροδόπη, δυστυχώς επιλέγουν οι διακινητές, βλέποντας ότι πολλές φορές εδώ τα περάσματα στην ιερογραμμή του Εύρου είναι πάρα πολλά, πολύ καλά φυλαγμένα από εμάς. Πάρα πολλές επιτυχίες ακόμα και στο ποτάμι, εκεί που πρέπει να χτυπήσουμε. Επιλέγουν διαφορετικούς τρόπους για να περάσουν όλες αυτές τις ανθρώπινες ψυχές. Το τελευταίο διάστημα εξάλλου παρατηρείται αύξηση των ροών και των συλλήψεων από την ελληνική αστυνομία. Δυστυχώς, όταν υπάρχουν, θα έλεγα συσσαγωγικά, μήνες απραξίας από τους διακινητές που έχει να κάνει με την COVID, μετά τη χαλάρωση των μέτρων του lockdown, με τις μετακινήσεις οι οποίες άνοιξαν από νομό σε νομό, είχαμε και μεγάλη αύξηση των ροών. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δίνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Συνεχόμενη σύλληψη διακινητών. Την προηγούμενη εβδομάδα περάσαμε πάνω από τις 10 σύλληψη διακινητών. Όπως βλέπετε, αναπτύσσουν ταχύτητες χωρίς να ακολουθούνται μέσα στο χωριά. Πολλά δυστυχήματα. Έχουν χαθεί ανθρώπινες ψυχές από αυτούς τους ανθρώπους. Ευτυχώς δεν έχουμε χάσει κάποιον αθώο πολίτη, αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όταν αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να έχουν κάποια άδεια οδήγησης, χωρίς δίπλωμα οδήγησης, χωρίς να έχουν το παραμικρό να ξέρουν να οδηγούν, βάζουν ανήλικους να οδηγούν, στηβάζοντας 15 και 10 ψυχές πάνω σε ένα αυτοκίνητο και αναπτύσσοντας ταχύτητες. Δυστυχώς θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Εκτός από τον φράχτη, οι αρχές έχουν πια στη διάθεσή τους το αυτόματο. Ποιημένο σύστημα επιτήρησης συνόρων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κάμερες και ραντάρ. Το σύστημα επιτήρησης, το οποίο από το 12-13 το περιμέναμε, επιτέλους 25 του μηνός υπογράφεται επίσημα και σύμβαση και το έχουμε επίσημα και στην φαρέτρα των όπλων μας. Το έχω ξαναπεί, το ξαναλέω, ότι μέσω διευκόλυνση για τη δουλειά μας είναι καλό για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας μας, αλλά όλα και το σύστημα επιτήρησης και ο φράχτης, όλα φαίνονται στην αποτελεσματικότητά του. Θα το δούμε και θα είμαστε εδώ να το μιλήσουμε. Συνεχίζεται η συγκέντρωση ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις Σφαίρες, προκειμένου να ενισχυθούν οι συναδελφοί τους στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Ήδη οι κτηνοτρόφοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν 2 φορτηγά με ζωοτροφή, τα οποία απεστάλησαν με έξοδα της περιφέρειας. 2 φορτηγά με ζωοτροφή κατάφεραν να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν στις πυρόπληκτες περιοχές οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το φορτίο ήδη μεταφέρθηκε στην Εύβοια, ενώ η προσπάθεια για την συγκέντρωση και άλλης ποσότητας ζωοτροφή συνεχίζεται. Κινητοποιήθηκε ο κόσμος στην περιοχή, οι κτηνοτρόφοι, σε συμπαράσταση προς τους πυρόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας. Μαζεύτηκαν 2 φορτηγά με μυδική, τα οποία στάλθηκαν το Σάββατο το πρωί και την Κυριακή το πρωί το ένα, για να φτάσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα στις πυρόπληκτες περιοχές, στο Δήμο Ιστιαίας και στο Δήμο Μαντουλιδίου. Είναι μια κίνηση αλληλεγγύης προς τους πυρόπληκτους συναδέρφους μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τις ζωοτροφές τους, κάποιοι έχουν χάσει ακόμη και τα ζώα τους, και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε. Το θετικό είναι ότι όλοι οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης δείξαν ενδιαφέρον και αγρότες. Στην πρώτη φάση όμως, για να φύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα φορτηγά, ήταν η δυνατότητα να φύγουν οι μυδικοί, που ήταν λίγο πιο γρήγορη να συγκεντρωθεί και να, η διαδικασία να συγκεντρωθεί και να σταλεί προς την Εύβοια. Η μεγάλη ποσότητα συγκεντρώθηκε μετά από προσφορές των κτηνοτρόφων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να αποσταλούν στη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στην Ιστιαία, στην Εδιψό, στη Λίμνη και την Αγία Άννα. Στις επόμενες ημέρες, η προσπάθεια συγκέντρωσης ζωοτροφών θα συνεχιστεί για να στηριχθούν ακόμα περισσότερο κτηνοτρόφοι των πυρόπληκτων περιοχών. Η συγκέντρωση γίνεται σε διάφορα σημεία, όπως είναι το σημείο του κυρίου Αλεξανδρίου, του κυρίου Τριανταφύλου, της Ένωσης, είχε κάποια άλλα σημεία τα οποία βολεύουν να φτάσουν οι κτηνοτρόφοι και να έχουν πρόσβαση, καλύτερη πρόσβαση οι κτηνοτρόφοι να πάνε τις ζωοτροφές τους, αυτό που διαθέτουν και αυτό που προσφέρουν.
και από εκεί και πέρα υπάρχει ο συντονισμός μέσω του συλλόγου για να φορτωθούν τα ιζοτροφές αυτές στα αυτοκίνητα και να φύγουν προς το Σπυρόπλιο. Για εμάς τους κτηνοτρόφους αυτή η αξία που προσφέραμε μπορεί να ήταν μικρή σε τίμημα, μπορώ να πω έτσι. Δηλαδή από το κάθε κτηνοτρόφος να έβαλε ένα μικρό ποσό χρημάτων, γιατί οι ζωοτροφές ήταν ήδη μέσα στις αποθήκες μας, ήδη τις είχαμε αποθηκεύσει. Άλλοι είναι αυτοί που τις παράγουμε μόνοι μας και άλλοι κάποιοι τις έχουν αγοράσει. Σε αυτούς όμως που φτάνουν οι ζωοτροφές αυτή τη στιγμή, εκεί είναι η μεγάλη αξία και εκεί είναι η μεγάλη βοήθεια. Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια μπορούν να το κάνουν τις επόμενες ημέρες, καθώς εντός της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να αποσταλούν νέα φορτία προς τις περιοχές αυτές. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καταστραφεί οι ζωοτροφές τους, που έχει καταστραφεί το δάσος, η περιοχή, ο βοσκότοπος που βόσκουν τα ζώα τους, σε αυτούς η αξία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και φανταστείτε ότι είναι ζώα τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα σου τα στείλω μετά από ένα μήνα τις ζωοτροφές. Αυτά τα ζώα για να ζήσουν πρέπει να τραφούν. Και όταν η γύρω περιοχή εκεί, χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί και δεν υπάρχει πράσινο, αυτά τα ζώα έχουν την ανάγκη της ζωοτροφής, όπως είναι όταν υπάρχει λειψιδρία και δεν υπάρχει νερό. Κάπως έτσι μπορείτε να το φανταστείτε ότι τα ζώα πρέπει να έχουν τροφή για να ζήσουν. Σημειώνεται ότι η μεταφορά των ζωοτροφών έγινε με τον συντονισμό και τα έξοδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αφήνουμε πίσω μας τις πυρκαγιές και πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον εργατολόγο και καθηγητή του ΕΚΠΑ και πρόεδρο της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα, κύριε Χοντρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ και εσάς για τον σταθμό σας για την τιμή. Κύριε Μητρόπουλε, το ζήτημα πλησιάζει σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται προς την αυτόματη, θα έλεγα, επίλυσή του. Η 1 Σεπτέμβρη πλησιάζει. Βάσει των ανακοινώσεων που έχουμε από την κυβέρνηση, αρκετοί άνθρωποι θα βγουν από ό,τι φαίνεται σε αναστολή εργασίας, μιλώντας καθαρά για τον δημόσιο τομέα και τα νοσοκομεία και τις προνοιακές δομές. Θα ήθελα βέβαια εμείς να στρέψουμε το φακό και να κοιτάξουμε την ιδιωτική εργασία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίοι αγωνιούν ότι το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να βγουν ή σε αναστολή είτε να απολυθούν. Τι λέτε για όλα αυτά? Σήμερα, κύριε Χοντρόπουλε, και αύριο θα είναι ένα πρώτο κύμα μαζικών αναστολών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επειδή έβγαλαν τις αποφάσεις τους οι επιτροπές αναπεριφέρεια και στη δική σας περιφέρεια για όσους εργαζόμενους στις δομές προνοίας, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές, επικαλέστηκαν λόγους υγείας για να ζητήσουν την απαλλαγή τους από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Σήμερα και σε όλη την Ελλάδα, λοιπόν, βγήκαν οι πολλές απορρίψεις, κάποιες αιτήσεις γίνανε και δεκτές. Έτσι, αυτή τη εβδομάδα, από σήμερα άρχισε το πρώτο μικρό κύμα, διότι το μεγαλύτερο, όπως και εσείς προαναφέρατε, θα είναι από 1η Σεπτέμβρη και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, όπου θα ακολουθηθεί το ίδιο για τις πολυπληθέστερες μονάδες των νοσοκομείων, των κλινικών και των κέντρων υγείας. Άρα, λοιπόν, έχουμε και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, λιγότερο στο ιδιωτικό τομέα, και πόσες απολύσεις στο ιδιωτικό τομέα, κυρίως στην εστίαση και στον τουρισμό. Θα έχουμε, και αν θα έχουμε, κύριε Χοντρόπουλε, θα εξαρτηθεί από το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, η οποία προσανατολίζεται όχι τόσο να τιμωρήσει τους ανεμβολίαστους στην εστίαση και τον τουρισμό, αλλά να επιβραβεύσει και να κινητροποιήσει τους εμβολιασμένους. Άρα, λοιπόν, τούτη τη βδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πόσοι θα μπουν στην αναστολή στις δομές προνοίας. Είπαμε ότι έληξε η προθεσμία μία τρίμερη που υπέβαλαν χαρτιά και δική σας, επικοινώνησα με αρκετούς στην όμορφη Αλεξανδρούπολη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως στα νοσοκομεία σας. Πολλοί επικαλέστηκαν λόγους υγείας. Αρκετών έγιναν δεκτές οι αιτήσεις, των περισσότερων και δικών σας συμπατριωτών απερίπτυσαν. Άρα από αύριο θα
κοινοποιηθούν οι αποφάσεις των επικεφαλής των δομών Προνοίας. Είμαστε ακόμη στην Προνοία. Στην υγεία θα πάμε 1η Σεπτέμβρη. Με συνέπεια ένα μεγάλο κύμα σήμερα, αλλά ένα πολλαπλάσιο κύμα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου να μπει σε αναστολή. Και βεβαίως, όπως δυστυχώς είπαν και κάποια κυβερνητικά στελέχη, θα υπάρξουν, κύριε Χονδρόπουλε, και ενδεχομένως απολύσεις στο ιδιωτικό τομέα. Αναφορικά με τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα που μόλις είπατε, υπάρχει κάποιος τρόπος να προστατευτούν οι εργαζόμενοι? Και γενικότερα, έχετε εσείς ακούσει πληροφορίες ότι θα ακολουθήσει κύμα απολύσεων? Με όσα διδάσκουμε στους φοιτητές μας μέχρι σήμερα, κύριε Χονδρόπουλε, αποκλείεται να απολύσει. Να το αναδιατυπώσω, δεν υπάρχει λόγος υπέρ του εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αρνουμένου ή αρνουμένης να εμβολιαστεί. Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αν η κυβέρνηση αυτό το οποίο ψήφισε για τις δομές προνοίας υγείας και εμέσως και για τους δασκαλοκαθηγητές προχθές με άλλο νόμο, διότι και εκεί ζητάει από 1η Σεπτέμβρη, από 13 αρχίζουν τα σκολαρούδια, υποχρεωτικό εμβολιασμό ή επίδειξη πιστοποιητικού. Ή rapid test επαναλαμβανόμενο. Σωστά. Και με κόστος από τους εκπαιδευτικούς. Άρα και εκεί πάμε σε ένα δύσκολο τοπίο, κύριε Χονδρόπουλε, στην εκπαίδευση. Επαναλαμβάνω, αύριο θα εξαρτηθεί τι θα πει η κυβέρνηση, τι θα αποφανθεί για εστίαση τουρισμού. Άρα ανοίγει ένα μέτωπο που εμείς το παρακολουθούμε και ως μεγαλύτερη επιστημονική ένωση που προείσταμε το εργατολόγων συνταξιολόγων στην πατρίδα μας, με ενδιαφέρον και από το εξωτερικό που απευθύνονται και ξένα Ινστιτούτα να ενημερώσουμε, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, διότι, κύριε Χονδρόπουλε, δεν σας κρύβω, τα μηνύματα και από τον ΟΑΕΔ για το μήνα Ιούλιο είναι ότι ξεπέρασε η ανεργία πάλι το 1 εκατομμύριο και αν δείτε μια χτεσινή μας ανακοίνωση της ΕΝΙΠΕΚ, από το 1 εκατομμύριο ανέργων τον Ιούλιο, μιλάμε για τον προηγούμενο αμέσως μήνα, μόνο 85.000 επιδοτήθηκαν, δηλαδή το 8,5%. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολη εξίσωση αυτά που συμβαίνουν στην αγορά εργασίας. Εύχομαι κυβέρνηση, εμείς εμβολιαστήκαμε, στους φοιτητές μου είπα, το υπέδειξα κατά τον τρόπο να μην τους επηρεάζω υπερβαλλόντως, η οικογένειά μου, αλλά η κυβέρνηση θα βρεθεί προενός κύματος ανθρώπων οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, είτε κοσμοθεωρητικούς, είτε φόβου, είτε πλημελούς ενημέρωσης, είτε ενδεχομένως και κάποια σχετική σύγχυση, θα βρεθεί προενός κύματος, αλλά φοβούμεθα αυτό που φοβούμεθα και καλώς ρωτάτε, δείχνει τη δική σας ευαισθησία. Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να μαζευτεί αν αρχίζει να πωλεί όταν οι εργοδότες επικαλούνται την απουσία του εμβολιασμού, κύριε Χονδρόπουλε. Αυτό μας φοβίζει. Στον δημόσιο τομέα δεν βλέπουμε απολύσεις, ούτε κατά το Σύνταγμα μπορεί να γίνει απόλυση. Όπως μάζεψε πίσω και ο αρμόδιος υπουργός μια εξαγγελία του για ενεργοποίηση των πειθαρχικών συμβουλίων. Και αυτό το πήρε πίσω διότι του συνέστησαν οι ψυχρεμότεροι της κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να το κάνει για τους δημοσίους υπαλλήλους κατά τον τρόπο που προστατεύονται από το Σύνταγμα. Αλλά στο ιδιωτικό τομέα μας φοβίζει το ενδεχόμενο κάποιοι εργοδότες στους δικούς τους κλάδους, για τους δικούς τους λόγους, να αρχίζουν να εκφράζονται καταχρηστικά κατ' εμάς και παράνομα και να στέλνουν καταγγελτήρια απολύσεων από ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη δουλειά τους, το ψωμί τους και το μισθό τους. Ας υποθέσουμε ότι ένας ιδιοκτήτης ενός καταστήματος απολύσει έναν εργαζόμενο ο οποίος αρνείται να εμβολιαστεί. Όχι απαραίτητα επικαλούμενος το συγκεκριμένο γεγονός. Και δεδομένου ότι έχει ψηφιστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στους όσους κλάδους. Έναν αστερίσκο. Παρακαλώ. Το Συμβούλιο Επικρατείας με τρεις του αποφάσεις, ναι, παραπληροφορούν κάποιοι και οι επιστήμονες, αλλά και συναδελφοί μου, τα προσέθετα και δικοί σας συναδελφοί, αλλά παρακαλώ, κυρίως βεβαίως στους δικούς μου αναφέρομαι, και στους επιστήμονες της υγείας, διότι μέχρι τώρα το Συμβούλιο Επικρατείας εμείς πρωτοαναδείξαμε
την απόφαση 622 του Συμβουλίου Επικρατείας. Μέχρι τώρα έχει αποφανθεί, κύριε Χονδρόπουλε, ξέρω και τη δική σας εγκυρότητα, το λέω δεύτερη φορά και ευαισθησία και του σταθμού, έχει αποφανθεί για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό νηπίων και παιδιών. Πουθενά στην Ευρώπη δεν έχουμε ανώτατο δικαστήριο να έχει αποφανθεί για τον υποχρεωτικό ή εξαναγκαστικό εμβολιασμό. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για ενηλίκους. Ακόμη λοιπόν κανένα δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί αν ένας ενήλικς σε μία ηλικία με ένα επάγγελμα και με μία άποψη πρέπει να υποχρεωθεί για λόγους προστασίας της υγείας, λέω το σχετικό επιχείρημα, αν θα είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός. Άρα το ανώτατο δικαστήριο τώρα θα αποφανθεί αφού θα υπάρξει μία πιλωτική δίκη. Μέχρι τώρα οι τρεις αποφάσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν λέω για να παραπληροφορήσουν, αλλά επειδή δεν γνωρίζουν, τις επικαλούνται και τις επισύουν κυβερνητικοί, αντιπολιτευόμενοι, επιστήμονες, συναδελφοί μου και συναδελφοί σας, αναφέρονται μόνο σε κακά αποτελέσματα υποχρεωτικού εμβολιασμού σε νήπια και παιδιά. Καλά κάνατε και το ξεκαθαρίζατε, κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ. Αλλά θα ήθελα, αν θέλετε, για το συγκεκριμένο παράδειγμα που έκανα, να αφαιρέσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Ένας εργαζόμενος ο οποίος απολυθεί από τον εργοδότη του με την πρόφαση του υποχρεωτικού εμβολιασμού, το ότι δεν προέβη σε εμβολιασμό, πώς θα πρέπει να κινηθεί νομικά? Προσφεύγει στα δικαστήρια. Μέχρι τώρα, επαναλαμβάνομαι, κύριε Χονδρόπουλε, δεν υπάρχει λόγος για τέτοιου είδους απόλυση. Είναι απριόρι εκ των προτέρων, έτσι λέμε στη νομική επιστήμη, εξ υπαρχής η απόλυση άκυρη και καταχρηστική. Άλλωστε η κυβέρνηση είπε μέχρι τώρα ποιους θέλω να εμβολιάσω υποχρεωτικά. Ανεξάρτητα τι θα πει και για αυτούς το δικαστήριο, κύριε Χονδρόπουλε, απεφάσισε οι πιο σχετικές και πιο συναφείς ομάδες με την υγεία και την πρόνοια αυτές να εμβολιαστούν. Τώρα το πάει και στην εκπαίδευση. Αν θα το πάει και στην εστίαση, που δεν μπορεί να το πάει κατά το Σύνταγμα, θα εξαρτηθεί αύριο. Άρα λοιπόν, ένας ιδιώτης που απολύει έναν υπάλληλο λογισμικού, ή μια τράπεζα που απολύει ένα υπάλληλο στο ΓΙΣΕ, ή ένας εργάτης που είναι στο λατομείο της Χαλκιδικής, δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο νομοθετικό, εκτός και η κυβέρνηση αν τον κάνει γενικό και για τον καθένα, τότε μπορεί κάθε εργοδότης να επικαλεστεί και να πει τι να κάνω η κυβέρνηση κλπ. Και αυτό θα κριθεί στα δικαστήρια. Αλλά μέχρι τώρα, από το γεγονός ότι η κυβέρνηση απομόνωσε συγκεκριμένους κλάδους συνεχόμενους με την υγεία και την πρόνοια και άφησε τους άλλους έξω, θεωρώ ότι εξ υπαρχής εργοδότης που θα αποπειραθεί, αυτή τη νήπια λέξη θέλω να χρησιμοποιήσω, να απολύσει το εργάτη του ή υπάλληλο, είναι εξ υπαρχής παράνομος και καταχρηστικός, κύριε Χονδρόπουλε, κατά τη δική μου, πάρτε με ως δάσκαλο του εργατικού δικαίου, χωρίς να έχω άλλο λόγο να υποστηρίξω. Άρα λοιπόν, με τα μέχρι τώρα ισχύοντα. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ για την τιμή και εσάς και το σταθμό. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. ...2.628 κρούσματα και 34 θανάτους, ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 319 συμπολίτες μας. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατεγράφησαν συνολικά 172 κρούσματα, 92 στην Καβάλα, 45 στον Εύρο, 18 στη Δράμα, 9 στην Ξάνθη και 8 στη Ροδόπη. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης έγινε γνωστό ποιες ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να κάνουν την τρίτη αναμνηστική δόση, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Δέλτα. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.628, εκ των οποίων τα 19 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 561.812, εκ των οποίων το 51,1% αφορά άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 157 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.702 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 34, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.422 θάνατοι. Το 95,3% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 319. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 64 έτη. Το 83% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 2.916 ασθενείς. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατεγράφησαν συνολικά 172 κρούσματα, 92 από αυτά στην Καβάλα, 45 στον Εύρο, 18 στη Δράμα, 9 στην Ξάνθη και 8 στη Ροδόπη. Αναντήρητα με την παραλλαγή Δέλτα, φαίνεται ότι και οι εμβολιαζόμενοι είναι λιγότερο προστατευμένοι από την ήπια και μέτρια λίμωξη. Κολλάνε τον ιό και οι εμβολιασμένοι. Και η λίμωξη δημιουργεί υψηλό υλικό φορτίο, έχει βραχύτερο χρόνο επόασης, όμως και πάλι στο σύνολο τα εμβολιασμένα άτομα έχουν κατά 65% μικρότερες πιθανότητες να μεταδώσουν τον ιό σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Ανοσοποίηση λοιπόν με δύο δόσεις, η μία για τα μονοδοσικά, των εμβολίων ήταν και παραμένει η αιχμή του δόρατος για το πρόγραμμα εμβολιασμού. Η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο μείωσης της εξάπλωσης της παραλλαγής Δέλτα και της προστασίας από σοβαρή νόσο των ευάλωτων ατόμων, αλλά και ατυχώς και των ανεμβολίαστων ατόμων. Η κυρία Θεοδωρίδου τόνισε επίσης πως η πολύ μεταδοτική παραλλαγή Δέλτα του κορονοϊού ανέτρεψε προβλέψεις και προσδοκίες. Όμως ο εμβολιασμός με δύο δόσεις αποτρέπει την σοβαρή εξέλιξη της νόσου κατά 92%. Δυστυχώς κολλάνε τον ιό και οι εμβολιασμένοι, όμως το σύνολο τα εμβολιασμένα άτομα έχουν κατά 65% μικρότερες πιθανότητες να μεταδώσουν τον ιό σε σχέση με τους ανεμβολίαστους, ανέφερε. Η χορήγηση αναμνηστικής δόσης εμβολίου, η τρίτη δόση όπως λέγεται, στοχεύει καταρχάς στην θωράκιση των ατόμων που λόγω νόσου ή θεραπείας δεν μπόρεσαν να έχουν ικανοποιητική αντισωματική ανταπόκριση μετά από τους βασικούς εμβολιασμούς και παραμένουν ευάλωτοι στη λίμωξη. Ο άλλος στόχος της τρίτης δόσης είναι η υπενθύμηση στο νοσιακό σύστημα, η επανενεργοποίηση της ανοσοανταπόκρισης, ούτως ώστε να δημιουργηθούν ψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων και να αναπληρώσουν την μείωση που έχει παρατηρηθεί με τις μελέτες των αντισωμάτων με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα γεγονός που βοηθάει στο να μην είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο άνθρωποι, άτομα τα οποία λόγω αδυναμίας χάνουν γρήγορα τα αντισώματά τους λόγω ηλικίας, ή άτομα που κινούνται σε χώρους εργασιακούς με αυξημένη έκθεση ή διαβίουν σε τόπους με αυξημένη έκθεση. Όπως τόνισε η κυρία Θεοδωρίδου, μετά τη συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών για την χορήγηση μιας αναμνηστικής δόσης εμβολίου, αποφασίστηκε η τρίτη δόση να είναι mRNA εμβόλιο. Θα χορηγείται σε όσους έχουν κάνει δύο δόσεις mRNA, αλλά και σε αυτούς που τους έχουν χορηγηθεί τα σκευάσματα AstraZeneca και Johnson & Johnson. Επίσης, ανέφερε πως θα χορηγείται μίνιμουμ μετά από 4 εβδομάδες από τη δεύτερη δόση. Οι εθνικές επιτροπές έλαβαν υπόψη τους την τρέχουσα βιβλιογραφία, καθώς και τις απόψεις των επιστημονικών εταιριών, και προέβησαν στην σύσταση της τρίτης, μάλλον της αναμνηστικής δόσης, που θα χορηγείται 4 εβδομάδες μετά την δεύτερη δόση στις παρακάτω ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου. Θα σας αναφέρω τις ομάδες των ατόμων που περιλαμβάνονται στα νοσήματα υψηλού κινδύνου.
Η πρώτη κατηγορία είναι άτομα με μεταμόσχευση, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, άτομα με νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, καρκίνος υποαγωγή, καρκίνος συμπαγούς οργάνων σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία, και στη θεραπεία περιλαμβάνεται η χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, νοσοθεραπεία ή άλλου τύπου θεραπείες, αιματολογικός καρκίνος κατά την τελευταία πενταετία. Και η τελευταία μεγάλη κατηγορία είναι τα άτομα σε ανοσοκαταστολή, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με αντιφλεγμονώδη, αυτοάνοσα νοσήματα ή άλλα νοσήματα με ανοσοκαταστολή, που λαμβάνουν ειδικές ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, όπως και άτομα με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ή άτομα με HIV λίμωξη, και τα οποία έχουν CD4 κάτω από 200. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε μέσω βιντεοκλήσης με τον κύριο Γκαράνη, τον Δήμαρχο της Κομωτινής. Καλησπέρα σας, κύριε Γκαράνη. Καλησπέρα. Μόλις προσφάτως λοιπόν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορεί να συμμετάσχει οικονομικά στα προγράμματα για το έτος 2021-2022 στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους. Έτσι ήταν μια απόφαση η οποία έχει πλήξει προφανώς όλους τους δήμους της χώρας, αλλά εσείς συγκεκριμένα προχωρήσατε σε μια διαφορετική ενέργεια και συντάξατε και αποστείλατε στον κύριο Αυγενάκη μια επιστολή προκειμένου να εκφράσετε έτσι την δυσαρέσκειά σας για όλα αυτά που έγιναν, έτσι δεν είναι? Σωστά. Είναι μια, θεωρούμε, απαράδεκτη απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού. Σκεφτείτε ότι αυτά τα προγράμματα από το 1900, από το 80 και μετά, τη δεκαετία του 80, υπάρχουν και υπήρχαν, παρόλο που ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης κάποια κονδύλια έχουν περικόψει το Υπουργείο, έχει περικόψει το Υπουργείο. Παρόλα αυτά όμως υπήρχαν και νομίζω ότι υλοποιούνται όλο αυτό το καιρό. Θεωρώ λοιπόν απαράδεκτη στάση του Υπουργείου έτσι ξαφνικά να σταματήσει τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων, που είναι θεωρητικά, όχι θεωρητικά, και πρακτικά για τις επαθείς ομάδες, και ομάδες οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να πάνε στο γυμναστήριο και με ελάχιστο κόστος απολαμβάνουν τα ωφέλη της γυμναστικής. Έτσι θεωρούμε λοιπόν απαράδεκτη αυτή την απόφαση. Έχουμε προχωρήσει στην διαμαρτυρία τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και στον Υπουργό. Να πούμε βέβαια ότι πέραν από τους ανθρώπους, τους ωφελούμενους του προγράμματος αυτού, είναι και χιλιάδες γυμναστές, έτσι, άνθρωποι οι οποίοι από ό,τι φαίνεται θα χάσουν και τη δουλειά τους. Έτσι φαίνεται, και έτσι θα γίνει. Αν προχωρήσουν και πραγματικά υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, δεν θα μπορούμε πλέον να παίρνουν οι Δήμοι γυμναστές. Σκεφτείτε ότι στο δικό μας το Δήμο παίρναμε 15 γυμναστές με μια σειρά προγραμμάτων αρκετά μεγάλη και γκάμα πολύ μεγάλη, που αφορούσε και τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, και νομίζω ότι εδώ πλέον δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν οι Δήμοι τόσο οικονομικά για να πληρώσουν τους γυμναστές, αλλά πέρα από αυτό να υλοποιήσουν αυτά τα προγράμματα. Να πούμε βέβαια ότι, κύριε Γκαράνη, ότι ακόμα και την εποχή, έτσι νομίζω το αναφέρετε και στην ανακοίνωσή σας αυτό, στην επιστολή σας, ακόμα και την εποχή των μνημονίων, όταν ζοριζόμασταν, να το πούμε μέσα εισαγωγικά, οικονομικά, τα προγράμματα αυτά συνέχισαν και πραγματοποιούνται. Έτσι ακριβώς. Παρόλο το ότι οι Δήμοι έβαλαν το μεγαλύτερο κομμάτι της χρηματοδότησης, παρόλα αυτά όμως το Υπουργείο δεν τα έκοψε. Γι' αυτό και δεν αντιλαμβάνομαι το γιατί θέλει να κάνει ο Υπουργός. Θα μπορούσε βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ότι θέλει να τα αναβαθμίσει, θέλει να τα αλλάξει. Σε αυτό νομίζω ότι όλοι οι Δήμοι είμαστε σύμφωνοι. Αλλά κατόπιν συζήτησης να δούμε τι είχαμε και τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι κακό με μια απόφαση να μην συνεχίσει η χρηματοδότηση, ενώ θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε τόσο στην ΚΕΔΕ, τόσο στις ΠΕΔ ή κατηδίαν με τους δημάρχους, να δούμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε το πρόγραμμα και σιγά σιγά να πάμε σε άλλες λύσεις. Εσείς δεν θα μπορούσατε να εντάξετε ένα τέτοιο πρόγραμμα μέσα στον προϋπολογισμό του Δήμου, ή είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κοστοβόρο? Είναι αρκετά κοστοβόρο και δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε τους αντίστοιχους γυμναστές. Θα παίρναμε πολύ λιγότερους. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αν πάρεις λιγότερους γυμναστές θα κάνεις λιγότερα τμήματα, άρα και το όφελος στην κοινωνία θα είναι πολύ μικρότερο. Εγώ θα ήθελα βέβαια, κύριε Γκαράνη, να αναρωτιέμαι, από τη στιγμή που ξεκίνησα και διάβασα την επιστολή και την απόφαση της Γενικής Γραμματείας, γιατί γίνεται όλο αυτό?
Είναι όντως λόγω του, υπάρχει λόγω του κορονοϊού, για παράδειγμα, το κράτος αδυνατεί να βρει τα κονδύλια, το κάνει για να μην να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού, γνωρίζετε τον λόγο? Δεν το γνωρίζω τον λόγο και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το δούμε. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, όταν έχουν ξεκινήσει ήδη τα πρωταθλήματα, όταν οι ομάδες έχουν μπει πλέον μέσα στα γήπεδα, όταν ξεκινάει η δραστηριότητα αθλητική πλέον να γίνεται όπως ήταν πιο μπροστά, με τα πρωτόκολλα που πρέπει να υπάρχουν, αντιλαμβάνεσαι ότι και εμείς μπορούμε στους Δήμους μέσω των πρωτοκόλων αυτών να δημιουργήσουμε τα τμήματα που είχαμε δημιουργήσει και την προηγούμενη περίοδο. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν ποιος είναι ο λόγος και φυσικά νομίζω αν είναι οικονομικός, κακός είναι οικονομικός, γιατί ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι δύο σημεία τα οποία πρέπει η πολιτεία να τα προσέξει και να τα επιχορηγεί και νομίζω ότι εδώ κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ξεφεύγοντας λίγο από το θέμα, κύριε Γκαράνη, αλλά μένοντας στο θέμα του κορονοϊού που προανέφερα, στη Ροδόπη, από ό,τι φαίνεται, τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα είναι ελάχιστα αντίθετα με άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εδώ και αρκετές μέρες, αν δεν κάνω λάθος, είστε στην τελευταία θέση των κρουσμάτων, ευχάριστα τελευταία θέση, έτσι, όταν βλέπουμε ότι στην Καβάλα σημειώθηκαν σήμερα περισσότερα από 90 κρούσματα, εσείς έχετε πάντα κάτω από 10. Θέλετε να μας πείτε κάτι για την διαχείριση, πραγματοποιείτε περισσότερους ελέγχους, πώς τα καταφέρνετε με λίγα λόγια? Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε εδώ από την αρχή της χρονιάς δύο κλιμάκια του ΕΟΔΗ, τα οποία πραγματοποιούν καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα rapid test. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε δώσει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι της διάγνωσης. Φυσικά σε καθημερινή βάση λέμε ο καθένας από τη μεριά του το τι πρέπει να κάνει, τα υγειονομικά πρωτόκολλα αυτά που πρέπει να υπήρχαν και πρέπει να υπάρχουν, τα υπενθυμίζουμε στον κόσμο. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι κάνουμε μια προσπάθεια συνεχόμενη από την αρχή της πανδημίας και ελπίζουμε οι εμβολιασμοί να πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να τρέξει στην περιοχή μας. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να δούμε και να συνεχίζουμε να βλέπουμε είναι να κρατάμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Μακάρι να πάρετε σύντομα την απάντηση από τον κύριο Αυγενάκη και μακάρι να συνεχίσετε έτσι την πορεία μέσα στην πανδημία. Και να πω να ευχηθώ και ακόμα λιγότερα κρούσματα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάνω από 1.000 εργάτες γης, κυρίως από τη Βουλγαρία, απασχολούνται μόνο στην Οριστιάδα κάθε χρόνο. Αυτά στην προ-COVID εποχή, γιατί λόγω της πανδημίας οι εργάτες είναι σε έλλειψη στο νομό Εύρο. Το πρόβλημα που προέκυψε στη διάρκεια του χειμώνα με τα σπαράγγια έρχεται και πάλι στο προσκήνιο όσο πλησιάζει η περίοδος συγκομιδής αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή. Υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών, δήλωσε στη Δέλτα Τηλεόραση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, Γιάννης Μαργαριτίδης. Το πρόβλημα το αντιμετώπισαν για πρώτη φορά με τα σπαράγγια. Συνεχίζουν όμως να το βιώνουν και σήμερα με τα φρούτα και τα λαχανικά που συγκομίζονται αυτήν την περίοδο σε όλη τη Θράκη. Οι παραγωγοί δεν έχουν εργάτες γης με αποτέλεσμα να χάνεται σημαντικό μέρος της παραγωγής, επεσήμανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Εύρου, Γιάννης Μαργαριτίδης. Το πρόβλημα των εργατών γης είναι από την αρχή της χρονιάς. Παρουσιάστηκαν ειδικά στις καλλιέργειες του Σπαραγγιού, δεν υπήρχαν εργάτες, πάρα πολλοί παραγωγοί σταματήσαν τη συγκομιδή του Σπαραγγιού γιατί δεν είχαν εργατικά χέρια να μαζέψουν. Μετά παρουσιάστηκαν εδώ στην περιοχή μας για τα συγκομιδή Σκόρδου, τώρα στα συγκομιδή Κρεμμυδιού, στα φρούτα έχει παρουσιαστεί στην περιοχή μας. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς εδώ στην περιοχή μας χρησιμοποιούμε περισσότερο εργάτες από τη γειτονική Βουλγαρία, οι οποίοι έρχονται, κάθε χρόνο έρχονται, για δύο μήνες, για τρεις μήνες, οι οποίοι τους έχουμε δηλωμένους και πληρώνουμε, δουλεύουν με εργόσημο και γίνεται η δουλειά. Κυρίως εργάτες γης από τη Βουλγαρία απασχολούν η παραγωγή του Εύρου στα χωράφια τους. Στη διάρκεια της καραντίνας τα σύνορα έκλεισαν και οι περισσότεροι εργάτες επέλεξαν να μην ταξιδέψουν στην Ελλάδα μέσω του προμαχώνα, αλλά να αναζητήσουν εργασία σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό είχε στο αποτέλεσμα να ξεμείνουν από εργατικά χέρια οι ντόπιοι αγρότες. Αν και το ήξερε το πρόβλημα και η περιφέρεια, αλλά και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Γεωργίας, δυστυχώς δεν πήραν μέτρα
και με το πρόσχημα του κορονοϊού κλείσαν και τα σύνορα από εδώ του Ορμενίου και τα σύνορα που ήταν στην περιοχή της Κομωτινής και αφήσαν ένα τελωνείο του Προμαγώνα ανοιχτό για να έρχονται τυχόν εργάτες από τη Βουλγαρία. Βέβαια κάποιοι εργάτες που ήρθαν δαπανίσαν 1200 χιλιόμετρα για να έρθουν σε εμάς εδώ για τη συγκομιδή του Σπαραγίου. Και πολύ περισσότεροι βέβαια εργάτες αποφασίσαν να μην έρθουν και στραφήκαν σε άλλες χώρες, δεδομένου ενδιαφέρεται, παίρνει εργαζόμενους εργάτες γης η Ολλανδία από τη Βουλγαρία, παίρνει η Γερμανία και από ό,τι μάθαμε με πτήσεις τσάρτερ τους οδηγούσαν οι Ολλανδοί, τους οδηγούσαν στη χώρα τους και στη Γερμανία για να κάνουν τα αγροτικές δουλειές στα θερμοκήπια και στη συγκομιδή τους παρέγγειου. Και ευτυχώς σας είπα, η περιφέρεια και η κυβέρνηση του Υπουργείου Γεωργίας έχουν την απόλυτη ευθύνη για αυτό που γίνεται τώρα με τους εργάτες γης και δεν μπορεί να συγκομιστεί η παραγωγή. Κρεμμύδια, λαχανικά και φρούτα συγκομίζονται αυτή την περίοδο στη Θράκη. Μόνο για την συγκομιδή του Σπαραγγιού απασχολούνται πάνω από 800 εργάτες κάθε χρόνο. Συνολικά στην περιοχή της Ορεστιάδας εκτιμάται πως απασχολούνται πάνω από 1000 εργάτες γης. Από Βουλγαρία παίρναμε εμείς περισσότερο. Εδώ η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, χρησιμοποιούσαμε εργάτες γης από Βουλγαρία. Αλλά κάναμε και μια προσπάθεια, φέραμε και κάποιους ενοικιαζόμενους εργάτες. Βέβαια, περισσότερο είναι από τις χώρες της Αφρικής. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι άλλη κουλτούρα τους. Δεν έχουν και εμπειρία πάνω σε αγροτικές δουλειές. Βέβαια, πια κάποιοι καθίσαν, δουλεύουν, εν πάση περιπτώσει. Κάποιοι φύγαν γιατί δεν μπορέσαν. Εμείς αυτό το προσωπικό που χρησιμοποιούσαμε από τη Βουλγαρία είναι χρόνια που έρχεται εδώ και έχει αποκτήσει κάποια εμπειρία, η οποία κάναμε τη ξέρα και δουλειά δηλαδή. Δεν έρχονταν τυχαίοι, ας πούμε, σηκωνόταν και ερχόταν στην Ελλάδα. Ήταν κάθε χρόνο σχεδόν οι ίδιοι που χρησιμοποιούσαν οι εργάτες και στη συγκομιδή του Σπαραγγιού και στα φρούτα, αλλά και στα σκαλίσματα, στα βαβάκια, στη συγκομιδή του Σκόρδου, εμείς εδώ στο χωριό. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες προέκυψε ζήτημα με την παράταση της παραμονής των εργατών γης πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα με ειδική διάταξη νόμου για να καλύψουν με νόμιμο τρόπο τις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ήπεθρος, παρά το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι θα δοθεί παράταση παραμονής 90 ημερών, το θέμα κολλάει λόγω ζήτημα που ήγηρε των συνυπογράφων Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Σε ακόμα τρεις συλλήψεις διακινητών παράτυπων μεταναστών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Αυτή τη φορά σε Ροδόπη και Καβάλα συλλήφθησαν δύο αλλοδαποί και ένα ημεδαπός που συνολικά προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 28 μη νόμιμους μετανάστες. Συνελήφθησαν στις 18 και 19 Αυγούστου στους νομούς Καβάλας και Ροδόπης από αστυνομικούς των αντίστοιχων διευθύνσεων. Τρεις διακινητές, δύο αλλοδαποί και ένα ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Πιο αναλυτικά, στην πρώτη περίπτωση, το απόγευμα της Τετάρτης, στην Εγνατία Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Επέμβασης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν τον έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, το πρωί της Πέμπτης, στην αγροτική οδό Δοκού Γρατινής Ροδόπης, αστυνομικοί της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Επέμβασης του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Απών συνέλαβαν το δεύτερο αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα 10 μη νόμιμους μετανάστες. Ο δράστης μετά την ακινητοποίηση του οχήματος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς όμως να τα καταφέρει αφού συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Τέλος, στην τρίτη περίπτωση, και πάλι το πρωί της Πέμπτης, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής πλησίων του οικισμού Ανθοχωρίου, αστυνομικοί της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Επέμβασης του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Απών συνέλαβαν τον ημιδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισε να οδηγεί γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα 12 μη νόμιμους μετανάστες. Οι δύο αλλοδαποί διακινητές θερούνται άδειας ικανότητας οδήγησης.
Κατασχέθηκαν 2 γιοταχή φορτηγά αυτοκίνητα, 1 γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και χρηματικό ποσό. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση ενήργησαν το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Απών Ροδόπης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ.